πήγα μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να δοκιμάσω την καινούρια Osmo Action 3. Και έχω κάποια πραγματάκια να σου πω. Γεια σας, είμαι ο Κώστας από τους Digital Amusers και η Osmo Action 3 είναι σχεδόν ίδια με την Osmo Action 1, αλλά όχι με τη 2, γιατί είχε ένα άλλο σχέδιο και λίγο περίεργο. Κάποια χαρακτηριστικά τα κράτησε από την 1, η DJI, αλλά και κάποια άλλα πολύ καλά χαρακτηριστικά τα κράτησε από τη 2 και είχε άλλο σχήμα. Θα εξηγήσω. Για αρχή είναι η πιο οικονομική, top action κάμερα που δεν θα σε προδώσει, top εννοώ σε επίπεδο GoPro top, έτσι. Έχει 379 ευρώ αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω για απλή χρήση ποιος θα χρειαστεί μια καλύτερη κάμερα. Θα εξηγήσω και θα μου πεις εσύ αν χρειάζεσαι καλύτερη κάμερα. Τι έχει όμως το bundle? Το bundle έχει συν 100 ευρώ, εγώ το βρίσκω ότι είναι το πιο value for money που μπορείς να αγοράσεις αν πάρεις την DJI Osmo Action 3, και έχει αυτό το κουτάκι με τις τρεις μπαταρίες μέσα. Η μία είναι στην κάμερα αυτή τη στιγμή, έχουμε δύο μπαταρίες, το οποίο φορτίζουν και οι τρεις μαζί από ένα USB-C εδώ. Αυτό είναι το More Combo, ας πούμε, Fly More Combo. Ναι. Ανακαμένει την πλαστική, λέτε. Και την κίτρινη τη βαλίτσουλα του. Κοίτα το. Πω, ωραία είναι εδώ, ε. Τα ακουγόμαστε τώρα. Ναι. Η τούνη που μένει. Ήμασταν εδώ που ήμασταν και πριν. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί δεν έχουμε μετακινηθεί εδώ και πολλή ώρα. Γιατί πέρασε ένα δευτερόλεπτο για εμάς, έχουμε πέρασει ένα τεταρτό. Αλλά έχει μια έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Την Αγρότικα. Θα το πω εγώ. Άντε, πες. Αυτή η Αγρότικα μαζεύει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα αγροτικά από όλη την Ελλάδα. Οπότε η Θεσσαλονίκη είναι πυγμένη στον κόσμο. Όχι μόνο πυγμένη, κάτι παραπάνω από πυγμένη. Με μηδέν διαθεσιμότητα σε χώρους προσωρινής στέγασης. Σε καταλήμματα. Δηλαδή το πιο φτηνό έχει 300 ευρώ. Γιατί δεν κλείσαμε νωρίτερα? Και εμείς δεν κλείσαμε νωρίτερα γιατί λέμε, έλα μωρέ, θα κλείσουμε στο τρένο. Όχι γιατί ήμασταν οργάνωτοι, γιατί απλά θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι στη ζωή μας και να έχουμε επιλογές και να δούμε πώς θα πάει. Τώρα οι επιλογές μας είναι να βγάλουμε αυτό εδώ, τη βαλίτσα, να τα πλώσουμε εδώ και να κοιμηθούμε εδώ έξω το κτέλ. 48 ώρες άστεγο στη Θεσσαλονίκη και μια φωτογραφία έτσι με ένα χαρτόκουτο και μια φωτιά έτσι να κάνουμε. Είναι καλοκαίρι. Το επόμενο που έχει το bundle είναι αυτό το πολύ ωραίο selfie stick. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Καμία σχέση με το GoPro το selfie stick που είναι ίσως και ένα κιλό και. Αυτό πρέπει να είναι 205 γραμμάρια max. Είναι πάρα πολύ μακρύ. Κοιτάξτε εδώ. Πραγματικά, κοίταξε. Αρκετά σταθερό. Flexible. Εντάξει, άμα τώρα αυτό πιστεύω ότι θα σπάσει άμα γίνει κάμια χοντρή μαλακία. Χοντρή όμως, έτσι. Μια χαρά είναι. Δεν σπάει έτσι όπως είναι. Έχει μέσα επίσης και αυτό το housing. Το οποίο housing είναι περίεργο που δεν ανοίγει όλο, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει πάνω τη σαν την GoPro τα αυτάκια, αλλά επίσης δεν τέχει ούτε στο housing. Έχει μια άλλη τεχνολογία που είναι αυτή εδώ και πιάνει κατά αυτόν τον τρόπο με μαγνήτη και μαγνητίζεται. Και βάζοντας εσύ το housing εδώ, μπορείς να την πιάσεις την κάμερα και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, αν τραβάς έτσι και θες να κάνεις κάθε το βίντεο που η GoPro πήγε στην άλλη προοπτική του μεγαλύτερου σένσορα και ότι μπορείς να εκμεταλλευτείς το ίδιο βίντεο και κάθετα και οριζόντια, γιατί είναι δύσκολο να βγάζεις, να ξεβιδώνεις, να βιδώνεις και όλα αυτά την κάμερα. Η DJI πήγε στη λύση του απλά πατάω εδώ, ξεμαγνητίζω και τη βάζω εδώ και τώρα τραβάει κάθετα. Πήγε στο ότι κάτι κάνω εγώ φυσικό, μια φυσική κίνηση για να πιάσω την κάμερα για να τραβήξω όπως θέλω, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο από ό,τι βλέπεις. Εμένα μου αρέσει αυτό γιατί ξέρω ακριβώς τι έχω τραβήξει. Όχι πως δεν μου αρέσει τη GoPro όμως, που έχω τραβήξει με το μεγαλύτερο sensor και μπορώ να πάρω και κάθετο βίντεο αλλά και οριζόντιο. Με 100 ευρώ παραπάνω δηλαδή παίρνεις όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά. Πολύ δυνατή προσφορά αν αναλογιστούμε ότι η GoPro από μόνη τη σκέτη. Έχει 480 σχεδόν, 500 κάτι βασικά στην ελληνική αγορά. Εκεί σε βάζει λίγο σε σκέψεις. Και αν θες να πάρεις τη Hero 10 να πας μια πριν, γιατί εντάξει λες μου να πάρω την 11, δεν χρειάζεται και είναι και πολύ ακριβή και αυτά. Έχει την ίδια τιμή με το bundle αυτήνης εδώ της κάμερας. Η DJI χτύπησε στην τιμή σε αυτή την κάμερα. Θα σου πω όμως και πού υστερεί. Χωρίς σπίτι, χωρίς στέγη, χωρίς τίποτα. Άμα τη σκοτώσει αυτή που θέλει να πιάνουμε τίποτα. Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Αυτή είναι του Γιώργου Μασχαλίδη, πιάνει πολλά. Έχουμε μια στέγη, σίγουρη, εντάξει. Ωραία. Μόνο στέγη όμως. Μόνο στέγη, χωρίς κρεβάτι. Ωραία. Θα την βολέψω εγώ. Κυριολεκτούμε όμως, μην νομίζουμε. Ναι, όντως. Αν τα παιδιά του photo shooters μπορούν, εγώ πιστεύω ότι θα μας φτιάξουν. Λοιπόν, είμαστε εδώ και λογικά ρε παιδί μου, κάπου εδώ θα κοιμηθούμε σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, Γιώργο, καλά νέα. Photo shooters μας έφτιαξαν. Photo shooters μας έφτιαξαν. Λοιπόν, έχει λέει ένα στρώμα υπερδιπλό και υπερδιπλό, φίλε μου. Όχι δηλαδή, διπλό ή μόνο.
υπέρδιπλο. Θα κοιμηθούμε στο στούντιο των Photo Shooters. Ναι, θα κοιμηθούμε στο στούντιο των Photo Shooters. Έχουμε και στέγη και κρεβάτι παρακάτω, παρακαλώ. Και στούντιο, πότε δεν ξέρει. Φαγιά πασά μου. Είσαι εντάξει. Ταξάκι, φίλε μου. Δεν έχω διαθεσιμότητα, δυστυχώς. Δεν μπορώ να σου πω. Ούτε εσύ, κανένα δεν έχει διαθεσιμότητα. Ο Γιώργος πού θα κάτσει από πάνω. Καλή δουλειά. Με το δεξί, όντως, ναι. Μυρίζει καινουργίλα εδώ μέσα. Μπλοκαρίζει. Όποιος θέλει να ψάχνει τόσο φωτογράφηση από την Ελβά, ενημερώνεται για τα πάντα. Όσο το δοκίμασα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη που πήγαμε με τον Γιώργο για να κάνουμε ένα backstage βίντεο και φωτογραφίες στον Αλέκο Καρβά Amtsarboxholics, είδα κάποια πράγματα που μου έλειψαν σε αυτήν. Για να πω ότι, ξέρεις τι, είμαι πολύ κομπλέ με αυτά που έχει. Δεν θα ήθελα κάτι της GoPro, μωρέ, όλα τα έχει αυτή η κάμερα. Όχι, μου έλειψαν κάποια πραγματάκια. Μου έλειψε πως δεν είχε τα φωτογραφικά, τα timelapse modes τα οποία έχει η GoPro. Δηλαδή, δεν είχε αυτό το mode το οποίο προχωράς έτσι όπως τώρα στην παραλία Θεσσαλονίκης και κάνει ένα hyperlapse, ας πούμε, μόνο. Δεν το έχει. Πρέπει να βάλεις εσύ ένα timelapse ή να κάνεις ένα βίντεο και να το κάνεις stabilization, να το κάνεις, ας πούμε, 1000p ταχύτητα για να το κάνει κάπως έτσι, το οποίο δεν βγαίνει τόσο καλά stabilized όσο αυτό το έκανε η GoPro μόνη της, ας πούμε, που έχει ένα dedicated mode για αυτό το πράγμα. Μπορείς να κάνεις αυτό το εφέ με τη φωτιά, όπως δείξαμε και στο βίντεο της GoPro Hero 11, και έχει και το night shift, έχει πολλά πραγματάκια τα οποία αυτή η κάμερα δεν έχει. Αυτή η κάμερα, όταν τη βάζεις στο timelapse, είναι όλα manual. Θα βάλεις εσύ το shutter speed, θα το φτιάξεις όπως θέλεις, θα τη στήσεις όπως θέλεις την κάμερα για να φτιάξεις κάποια πράγματα. Και εκεί είναι που υστερεί λίγο η Osmo Action στον άπειρο χρήστη, αλλά και σε εμένα που μπορώ να τα κάνω, ας πούμε, αν δω το shutter speed και αυτά, να πω ότι θα τα βάλω σωστές ρυθμίσεις. Στον άπειρο χρήστη που δεν ξέρει πώς να τα κάνει, υστερεί, σου λέει απλά η κάμερα μου δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Κοίτα η άλλη τι κάνει. Εκεί χτύπησε η GoPro την DJI. Γύριζα στο timelapse όταν την είδα πρώτη φορά έτσι στο μενού και λέω. Okay, αυτό ήταν απλά timelapse, ξέρω εγώ, δεν θα το βάλω ποτέ λογικά, αν παίρνω να τα φτιάξω όλα μόνος μου. Το θέμα είναι να γυρίσεις κάτι γρήγορα και εύκολα. Εγώ ξεκίνησα με σχέδιο. Η ασχολία μου δηλαδή ήταν το σχέδιο, γραφιτάς. Τι σε ελκύει εσένα σε μια φωτογραφία? Θέλω λίγο ανάστημα στο φωτογράφο. Σκέλος που είναι σκοτάδι, φως. Τα πρόσωπα να τα φωτίζουμε όπως τα φώτιζαν αυτοί. Κλικ, F, βλέπω, κλικ, F. Βγάλαμε και αεροσκούρο, πάλι. Βγάζει ένα πιο χρυσό χρώμα. Η μάσκηση είναι σοβαρό εργαλείο. Αν το κάνεις μόνο κρωμάτι, το noise σου θα είναι... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου που με στηρίξατε, με τιμήσατε. Μπορεί να μην βλογκάραμε όταν μπήκαμε μέσα για να γίνει το σεμινάριο, το masterclass και αυτά. Μπορεί να μην βλογκάραμε όταν βγήκαμε. Είδατε όμως το βίντεο που έφτιαξα για το after movie. Το έχετε δει, εγώ το έχω φτιάξει καν, εννοείται τώρα που μιλάμε. Και πρέπει να αποθαναδίσω τον Γιώργο να τρώει το φλωρικό του αυτό σάντουιτς. YouTube content! Παιδιά. Καλησπέρα στους Digital Amusers. Το White Balance έχει κάνει εδώ όλα πορτοκαλί, κοιτά. Το μενού της Osmo 3 είναι πάρα πολύ γρήγορο. Δεν κολλάει πουθενά, δεν έχει frame drops, τρέχει στα 60fps. Το βλέπω ότι πατάς κουμπιά και γίνεται αυτό που θέλεις. Okay. Και έχει και μπροστά touch screen. Κάτι που το έκανε τώρα introduce και δεν νομίζω ότι το έχει άλλη action κάμερα. Ανοίγεις την κάμερα και μπορείς να κάνεις touch και την μπροστά μεριά σου. Λέει swipe to unlock. Κάνεις swipe to unlock για να μην πατιάτε κατά λάθος κουμπιά. Okay. Και εδώ μπορείς να ρυθμίσεις ό,τι θέλεις. Μπαίνεις εδώ, ρυθμίζεις το field of view κτλ. Όταν την έχεις βάλει κάπου, βλέπεις την μπαταρία που έχεις. Αν την έχεις βάλει κάπου, μπορείς να τη βλέπεις από μπροστά και να πεις: α, κάτσε να αλλάξω ρυθμίσεις χωρίς να χρειαστεί, ας πούμε, να κάνω κάτι. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Πώς πάμε όμως από αναλύσεις? Έχει 4K μέχρι τα 120fps και 1080 μέχρι τα 240 αν θες να πας σε κάτι καλύτερο. 240-1080 δεν θα στο πρότεινα να τραβήξεις. Γενικά στις action cameras και στα κινητά βασικά. Αρχίζει και γίνεται λίγο σούπα το υλικό στα 1080-240. Καλύτερα τραβάς 4K στα 120 που είναι πάρα πολύ καλό. Εκεί που έχουν διαφορά με την GoPro βέβαια ποια είναι. Η GoPro έχει μέχρι 5,3K, το οποίο δεν είναι χρήσιμο να τραβήξεις για να βλέπεις την ανάλυση. Καλύτερα δηλαδή να τραβήξεις γιατί ξέρεις ότι θα το εντιτάρεις αυτό, θα το κάνεις μοντάζ και θα ζουμάρεις κάπου. Κατάλαβες, να έχει τραβήξει καλύτερη ανάλυση, οπότε να μπορείς να κάνεις τα zoom σου και να κάνεις κολπάκια. Εκεί είναι που μετράει περισσότερο. Οπότε η ανάλυση μην τη βλέπετε και λέτε: όχι, μεγαλύτερη ανάλυση, GoPro. Θα κάτσεις να μοντάρεις το υλικό ή θα το πάρεις έτσι και θα το κοιτάς 5,3K που δεν θα το δει κανένας ούτε εσύ την ώρα που το μοντάρεις. Και γενικά παίζει πάρα πολύ στο ίντερνετ ότι είναι λίγο πιο soft και δεν είναι τόσο sharp, δεν είναι τόσο κοφτερή η ανάλυση της. Μπορώ να πω ότι το παρατήρησα λίγο αυτό και στο vlog που βλέπουμε.
αλλά όχι τόσο ώστε να με ενοχλήσει. Δηλαδή τα πρόσωπα είχαν ένα 1% ξέρω εγώ ότι δεν είναι τόσο sharp. Δηλαδή δεν έβλεπα τους πόρους μου τόσο καλά στην GoPro που φαίνονταν λίγο πιο έντονοι. Αλλά δεν είναι αυτό που νομίζω ότι είναι θολή η κάμερα. Υπάρχει αυτή η υποψία, ναι, το ξέρω, παίζει στο ίντερνετ αυτό. Δεν με πείραξε και δεν είδα κάτι που ήταν unusable που δεν θα το χρησιμοποιούσα. Το stabilization είναι πάρα πολύ κοντινό με την GoPro, αρκετά κοντινό. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε φτάσει πλέον το 2022 σε επίπεδα που ξέρεις, βγάζουμε λίγο stabilization, το λέω σε όλα τα βίντεο αυτό, για να φαίνεται λίγο, ξέρω εγώ, ότι κάνουμε και κάτι. Αν πάμε μια κανένα ποδήλατο, δεν ξέρω και εγώ τι. Προφανώς είχαμε και άλλες ατυχίες, γιατί δεν έχει να γυρίσουμε τρένο, επειδή τελειώνει τώρα η έκθεση η αγρότικα και δεν έχουμε τρένο να γυρίσουμε που θέλαμε, να γυρίσουμε τρένο. Προφανώς δεν έχει, έτσι εννοείται αυτό, γιατί είμαστε άτυχοι. Και προφανώς θέλουμε να πάρουμε κάτι από το κηλικείο εδώ πέρα και δεν είχε. Είμαστε ανοργάνωτοι, όχι άτυχοι. Είμαστε και άτυχοι και ανοργάνωτοι. Παράλληλα, Γιώργο. Αλλά λίγο περισσότερο ανοργάνωτοι παρά άτυχοι. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι ένα τεστ τώρα για την Osmo Action 3, γιατί φυσάει πάρα πολύ εδώ που είμαι και δεν ξέρω πώς ακούγεται. Ελπίζω να μην είναι τόσο χάλια, γιατί αν είναι χάλια θα πρέπει να πάω στο στούντιο και να τα ξαναπώ όλα αυτά. Και βαριέμαι. Σαν κουζατάκια τα τρίκλα είναι δικά του. Γαμάτο. Έρχονται εδώ τα παιδιά και μαθαίνουν το κώδικο της κυκλοφορίας. Εδώ στην Ελλάδα εκπαιδεύουμε και δίνουμε παιδεία στα παιδιά και οδική συμπεριφορά και οδική πειθαρχία πολύ νωρίς. Κάτι τέτοιο στην Αθήνα. Ένα σκύλο σχέση μέσα στον δρόμο. Που πάζε, μάλακα. Και είναι ο πατέρα από πάνω κλειδί. Βρίσκε, ρε, πιο δυνατά. Ναι, ναι, έτσι θα μάθει. Έτσι θα μάθει. Όχι, ένα ψυρί στο ποδήλατο. Σαμάτα, λοιπόν. Αυτό ήταν κούνιε. Γαμάτο, γαμάτο. Ωραίο μαγαζί αυτό. Άλλο ένα promising χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μπορώ εγώ τώρα να κάνω το review μου γιατί δεν έχει βγει ακόμα, είναι ότι και η Osmo Action 3 θα πάρει 10 bit βίντεο για τους επαγγελματίες, το λέω αυτό περισσότερο, όπως έχει και η GoPro, που τελικά μου αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ δυνατό και το flat profile και το 10 bit βίντεο για να τα ταιριάξεις με άλλες κάμερες που μπορεί να έχεις. Η Osmo Action 3 είπαν θα βγάλουν update για αυτό, δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή μιλάμε Νοέμβριο, δεν έχουν βγάλει update ακόμα, οπότε δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν έχει 10 bit βίντεο, δεν έχω τραβήξει και σε σχέση με τη γλύκα που πήρα την GoPro μου έλειψε. Γενικά η Osmo Action 3 για ποιον είναι? Είναι για κάποιον που θέλει να πάρει μια top κάμερα, top consumer, παιδί μου, θέλει να πάρει top κάμερα, αλλά ξέρεις τι, 500 βαράνε πολύ, ρε παιδί μου. Εγώ πάω μια φορά στο τόσο, κάνω έτσι λίγο κάτι μικρό, μη φανταστείς. Λίγο πάω για κάνα κάρτ, για πιο μικρές, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται πολλές μπαταρίες, πώς θα το πω. Για κάτι πιο λίγο και να τραβήξεις με την καμερίτσα σου, να πάρεις το basic με 379 ευρώ, το basic μοντέλο, και να είσαι jet. Ή αν θες να φτάσεις όντως κοντά στο 500, μπορεί να είσαι ο ίδιος τύπος, αλλά να πεις θέλω ρε και τις τρεις μπαταρίες και το selfie stick, γιατί εντάξει, χωρίς selfie stick πρέπει να τραβάμε και με selfie stick, γράφουμε και κανένα βλογκάκι, ή κανέναν ήχο, κανένα τέτοιο. Θες να το πάρεις αυτό, οπότε δεν ξεπερνάς τα 500 ευρώ και έχεις full bundle, το οποίο μπορεί να κάνεις τα πάντα. Έρχεται όμως ο διαβολάκος εδώ πέρα τώρα και μου λέει εμένα ότι απ' την άλλη, αν θες να κάνεις κάτι παραπάνω και θες να κάνεις τα βιντεάκια σου, ασχολείσαι λίγο με social media, αλλά γουστάρεις και αυτά τα περίεργα mod που έχει GoPro στο timelapse, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα mod που τραβάνε πολύ το μάτι, λες να μην δώσω 485, δεν ξέρω κι εγώ, να πάρω την 11, τη 10 από εδώ, από εξωτερικό, δεν ξέρω όπου τη βρεις, τέλος πάντων, οικονομικότερα, Black Friday deals, Χριστούγεννα έρχονται, δεν ξέρω, να μην πάρω αυτήν για να κάνουμε, ρε παιδί μου, έτσι και κάποια mode ωραία και να τραβήξω το μάτι και δεν ξέρω κι εγώ τι. Έχουμε κάνει όλες τις GoPro βίντεο, οπότε δείτε και αυτές για να δείτε καλύτερα τι σας ταιριάζει, μήπως σας ταιριάζει κάτι τέτοιο. Θέλετε το extra step ή δεν σας ενδιαφέρουν αυτά τα λίγο FG-δικα πραγματάκια? Γιατί αν δεν σας ενδιαφέρουν τα FG-δικα πραγματάκια, 380 και έφυγες, δεν σε νοιάζει καθόλου. Σου λέω πάντα, εκτός κάποιων deal και προσφορών που έχουν βάλει τώρα Black Friday, έχουν βάλει 379 την GoPro Hero 11, που είναι πολύ καλό deal, έτσι εννοείται από το site αν την πάρεις. Αν βρεις στις ίδιες τιμές την 11 με την Osmo Action, πήγαινε στην 11 να έχεις κάποια mode παραπάνω. Και ειδικά αν ασχολείσαι με τη φωτογραφία, που εδώ έχει 12 MP περιορισμένο και η GoPro έχει, αν δεν κάνω λάθος τώρα, 24 ακόμα κάτι καινούρια και όλα αυτά τα timelapse features. Οπότε κερδίζεις τη φωτογραφία, νομίζω, και στο βίντεο και στα timelapses στην GoPro Hero 11. Ναι, μπορεί ίσως να κολλήσει λίγο το μενού, ναι, δεν ξέρω κι εγώ τι, όλα αυτά που λέμε για την GoPro, είπαμε πήγε στο βίντεο review να δεις, αλλά με τις ίδιες τιμές, αν είναι οι ίδιες τιμές,
πήγαινε πάρε μια GoPro. Αν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές πέραν των προσφορών που έχουν 150 ευρώ διαφορά που κανονικά έχουν, χτύπα το απλό πακετάκι της DJI Osmo Action 3. Δες το βίντεο της Hero 11 εδώ και αποφάσισε εσύ ποια είναι η καλύτερη action κάμερα για σένα.